σκιά, αυτό είναι διαφορά από την τεχνή στη σχολική φορά. Άρα, πώς θα λειτουργήσω αυτή τη διαφορετικότητα, μειώνοντας τον ένα αποκλειστικό μου σε σχέση με το άλλο. Το όσο πιο πολύ το μειώσω, το όσο πιο έντονη είναι η σκιά, εντάξει, και το όσο πιο διαφορετικότητα από τότε θα μοιράζω. Λοιπόν, μία φωτογραφία με ένα σκυπλάι σε ένα πάκι. Η φωτογραφία λοιπόν, αυτή έχει γραφτεί σε ένα πάκι ξενοδοχείου, το οποίο επιλέχθηκε γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το τέξιο που ήταν το δέντρο πίσω. Ωραία. Μετά η φλάσσα όμως, έχει ένα φλάσσο ο γαμπρό, το δέχεται λέτε. Και αυτό το φλάσ που δίνει το ring light, το fire light και το διαχωρισμό που χρειάζεται σε σχέση με το background. Okay. Πάλι λοιπόν το φως. Πόσο δημιουργικό μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα μόνο το φως. Και αυτή την φωτογραφία δεν είναι φλάσ. Η φωτογραφία είναι μια αδιάφορη ως κακή φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό ήταν μια. Ήταν μια σκηρή στο πάρκι ενός ξενοδοχείου. Γίνεται αυτό το πάρκι. Λοιπόν, δείτε λιγάκι τώρα πόσο έτσι φωτογραφικά είναι επίσης η συγκεκριμένη εικόνα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εικόνα έχει ένα mini stand και μία κόντρα από εδώ. Αυτό το μεγάλο challenge που είχα να αντιμετωπίσω στη συγκεκριμένη εικόνα ήταν ότι είμαστε μέρα, βλέπετε, είναι έξω, δείτε το φως του ήλιου που χτυπάει στο πύργο πέμπτο. Είναι μέρα, κανονικά. Λοιπόν, αλλά εμένα όπως μου άρεσε η σύνδεση οι κουρτίνες του δωματίου και την τελική σημαία στο background και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ωραίο να μπορώ να συνδυάσω το τόσο όμορφο νεκρό με την πόζα αυτή που προέκυψε στην κοπέλα και παράλληλα να μάθω τις λεπτομέρειες που χρειαζόταν αυτή τη σχετική μου την φωτογραφία. Οπότε, τι χρειαζόταν. Χρειαζόταν λοιπόν να έχω λεπτομέρεια έξω, αντίστοιχη με ημερήσιμη φωνή και παράλληλα να έχω λεπτομέρεια στην μέσα πλευρά, ωραία, που ήταν η μέση του μάτια. Τι πίσω του, τι πιάνε αυτό μέσα. Ένα πολύ χαμηλωμένο φλάσ στη μέσα πλευρά. Άμα δεν το δείχνω, ένα Yeah.
Come on.